Και αυτό το μέρος θα το κλείσουμε με τον κύριο Βαμβακά, τον Λάμπρο Βαμβακά, είναι αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής. Κύριε Βαμβακά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Με αφορμή βέβαια κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τον σταθμό αιμοδοσίας στο κέντρο του Ηρακλείου μπροστά από την περιφέρεια Κρήτης. Κύριε Βαμβακά, εν μέσω πανδημίας. Πράγματι, από σήμερα λειτουργεί ο νέος σταθμός αιμοδοσίας στην Πλατεία Ελευθερίας, πάνω στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι μια κοινή προσπάθεια συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου μετά από το αίτημα και των δύο αιμοδοσιών του Κύριε Βαμβακά, να πω εγώ ότι είμαστε συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή με την Πλατεία Ελευθερίας, ακριβώς στο σημείο εκεί στο σταθμό αιμοδοσίας. Είναι πράγματι ένα κεντρικό σημείο. Δημιουργήθηκε αυτός ο σταθμός αιμοδοσίας μετά από πρόταση των δύο αιμοδοσιών του Βενιζελίου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, γιατί σήμερα υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και έχουν αυξηθεί αυτές οι ανάγκες μέσα στην πανδημία. Ο κόσμος δεν πηγαίνει εύκολα στο νοσοκομείο να δώσει αίμα, οπότε ικανοποίησαμε αυτό το αίτημα και φτιάξαμε αυτό το σταθμό αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, όπως σας είπα, έτσι ώστε να προσέρχονται όλοι οι πολίτες που θέλουν να δώσουν αίμα στο κέντρο του Ηρακλείου με συνθήκες ασφαλείας. Και να σταθούμε και κύριε Βαμβακά, υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και αυτά τα μέτρα αυτοπροστασίας ενάντια στον κορονοϊό. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Είναι μια καλή κίνηση με πολλά μηνύματα και με προσοχή βέβαια και με ασφάλεια. Βεβαίως, βεβαίως. Η προσοχή, η ασφάλεια, υπάρχουν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ο σταθμός θα λειτουργεί κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 9.30 μέχρι το 2 το μεσημέρι και τις μέρες της γενικής εφημερίας του Παγνή και τα απογεύματα. Θα μπορεί ο κόσμος να προσέρχεται με ραντεβού, αν και χωρίς ραντεβού, να δώσει το αίμα για όποιον επιθυμεί ή ακόμα και θελοντικά. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τις αιμοδοσίες για την προσπάθεια και την υπόθεση αυτή, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που θα έρθει να δίνει αίμα για όσους το χρειάζονται. Είναι μια προσπάθεια που συνεχίζει την πρώτη φάση της πανδημίας. Αν θυμίστε, υπήρχε ένα σταθμός αιμοδοσίας στο ισόγειο της περιφέρειας, τότε στη συνεργασία με το Παγνή. Τώρα αυτός ο σταθμός είναι για όλους, από όλους, για όλο τον κόσμο. Σταματούσαν σήμερα οι πολίτες, κύριε Βαμβακά, έστω για να ρωτήσουν. Βεβαίως, όχι μόνο να ρωτήσουν, παρότι σήμερα βγήκε αυτή η ανακοίνωση και ήταν από τη μέρα της λειτουργίας και το πρωί είχαν προσέλευση. Τώρα το απόγευμα, μέχρι την ώρα που έφυγα, υπήρχε προσέλευση και ήδη άρχισαν να δίνουν αιμοδότες αίμα. Πρέπει να έχουν περάσει πάνω από 10 αιμοδότες σήμερα για να δώσουν αίμα. Και πιστεύουμε ότι από αύριο αυτό θα γίνει γνωστό και αυτή η προσπάθεια θα στεφτεί πάλι με επιτυχία. Και βέβαια να σταθούμε σε αυτό που είπατε και στην αρχή, κύριε Βαμβακά, ότι οι ανάγκες για αίμα, ειδικά μέσα στην περίοδο της πανδημίας και του κορονοϊού, έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξάνονται οι ανάγκες και στα χειρουργεία και στα παιδιά που έχουν ανάγκη για μεταγγίσεις και τα χειρουργεία και όλος ο κόσμος που έχει ανάγκες για μετάγγιση. Αυτήν την στιγμή υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Κοιτάξτε να δείτε, στις μεταγγίσεις ποτέ δεν είμαστε επαρκείς. Πάντα υπάρχουν ανάγκες μεγάλες. Οπότε αυτό το μήνυμα είναι ότι πρέπει να προσέλθει ο κόσμος να δώσει αίμα για όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Οι Ηρακλειώτες, κύριε Βαμβακά, τηρούν τα μέτρα. Οι Ηρακλειώτες τηρούν τα μέτρα σε ένα μεγάλο βαθμό, όμως υπάρχουν και παρεκτροπές, υπάρχουν και προβλήματα και πρέπει αυτά να τα μαζέψουμε, να μαζευτούμε όλοι μας, να τηρούμε τα μέτρα, γιατί βλέπουμε ότι και στην Κρήτη, και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη συνεχίζουμε και έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, συνεχίζουμε και έχουμε κρούσματα καθημερινά, αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία μας, σε όλη την Κρήτη, αυξάνονται οι νοσηλευόμενοι στις κλινικές COVID και στις μονάδες, οπότε πρέπει... Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, να τηρούμε τις αποστάσεις, να φοράμε κυρίως τη μάσκα. Και όχι μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Και όχι μόνο ακόμα σε και, και στον οικογενειακό κύκλο. Αυτό θέλω να πω, γιατί φαίνεται σιγά σιγά και στην Κρήτη ότι η μετάδοση είναι πλέον μια και οικογενειακή υπόθεση και συγκεντρώσεις στα σπίτια μέσα σήμερα το χειμώνα που είναι αυξημένες. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, μάλιστα, να φοράμε μάσκα, γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορεί να μας σώσει μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Κύριε Βαμβακά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.